Η φετινή επέτειος της πανηγύριος του Συμβολιούχου Δράμας του Αγίου Ενδόξου Ιεροεθνομάρτυρος Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Σμύρνης του Αποδράμας φέτος, έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθότι φέτος συμπληρώνονται ακριβώς 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή και το φρικτότατο μαρτύριο του Αγίου μας στην προκυμαία της Σμύρνης από το φανατισμένο πλήθος του Νουρεντίν Πασά. Γι' αυτό λοιπόν, από πέρσι το φθινόπωρο, η Ιερά Μητρόπολη Δράμας με πρωτοκορυφαίο διοργανωτή τον μακαριστό και πολύκλαυστο ποιμενάρχη μας κύριο Παύλο, ξεκίνησε την διοργάνωση και την προετοιμασία της εφετινής σημαντικής πανηγύριος σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο της Δράμας και με την Περιφέρεια της Δράμας, όπου όλοι μαζί καταλήξαμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που ξεκινάει το Σάββατο το απόγευμα 10 Σεπτεμβρίου στις 5.30 στον πάντοτε φιλόξενο αύριο χώρο του Ιερού Ναού μας, όπου για μία ώρα θα λάβουν χώρα επιδείξεις αγώνων αθλητικών, καθότι ο Άγιος μας ήταν και προστάτης του αθλητισμού, άρσης βαρών, μήκους, μαραθωνίου και άλλων αθλημάτων υπό την ηγεσία του κυρίου Κουρομιχελάκη. Στις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 8 περίπου θα λάβει χώρα ο τρισαρχιερατικός πανηγυρικός μέγας εσπερινός της Πανηγύριος, χωροστατούντων και συγχωροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ξάνθης και Περιθεωρίου και τοποτηρητού της Μητροπόλεως μας κυρίου Παντελεήμονος, Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου και Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κυρίου Βαρνάβα. Μετά τις 8, στον αύριο χώρο του ναού, θα λάβει χώρα η καθιερωμένη πολιτιστική εκδήλωση, την οποία φέτος πλαισιώνει η Θρακική Εστία Δράμας με ένα ωραίο αφιέρωμα στη μικρασιατική καταστροφή με χορούς και τραγούδια από τη Σμύρνη. Συνοδεία ορχιστρική θα είναι το συγκρότημα «Κατιφέ». Την άλλη μέρα το πρωί, Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου στις 7, η πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία με τους τρεις προαναφερόμενους Μητροπολίτες, στο τέλος της οποίας μετά το Θείον Λόγο και το Κήρυγμα θα τελεστεί το μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής και το κόλυβο βεβαίως του Αγίου. Θα τελειώσει το πρωινό με τη λιτάνευση της εικόνος του Αγίου μας πέριξ του τετραγώνου του ναού μας με την συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου της Δράμας, στρατιωτικού αγήματος, των αρχόντων, του ιερού κλήρου, του ευσεβούς λαού και βεβαίως πρωτοστατούντων των παιδιών μας με τα λάβαρα, διατρανώνοντας έτσι την κοινή μας πεποίθηση και ευλογία και σεβασμό, με ταπείνωση πολύ προς τον Συμβολιούχο Άγιό μας, ο οποίος για 100 ολόκληρα χρόνια σκέπει τον τόπο μας και την πατρίδα μας ολόκληρη. Εξαιρέτως δε, φέτος το πρόγραμμα εντάξαμε μία ωραία συναυλία παραδοσιακής μουσικής από την γη της Ιωνίας, μικρασιατική μουσική και τραγούδια, από τον Σύλλογο της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας Βόλου, που είναι μια από τις καλύτερες ορχήστρες παραδοσιακής μουσικής της Ελλάδος, με πρωτοκορυφαίο τραγουδιστή, τον γνωστό σε όλους Δημήτρη Μπάση, και την Ασπασία Στρατηγού. Αυτή η εκδήλωση ήταν μια επιθυμία του μακαριστού ποιμενάρχου μας κυρίου Παύλου και σε αυτό το σημείο βρίσκω την ευκαιρία, κύριε Δήμαρχε, εκ βάθους καρδίας και ευγνωμόνως να σας ευχαριστήσω, διότι με δική σας πρωτοβουλία το Δημοτικό μας Συμβούλιο ενέκρινε την μεγάλη δαπάνη αυτής της συναυλίας, όχι για να στήσουμε χορούς και τραγούδια, αλλά με αυτά τα μαρτυρικά τραγούδια στα χώματα της Ιωνίας να αποδώσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στον Άγιό μας και σε όλους τους προγόνους μας που ακριβώς 100 χρόνια πριν έχεσαν το αίμα τους πέφτοντας ως μάρτυρες υπερπίστεως και πατρίδος. Το ευσεβές μας γένος έχει ανάγκη και υποχρέωση να τους θυμάται, να τους μνημονεύει, να τους ευγνωμονεί για ό,τι αυτοί έζησαν 3.000 χρόνια εκεί στις πατρογονικές εστίες τους και βεβαίως σήμερα εμείς, επόμενοι αυτών, να κρατάμε ψηλά τα λάβαρα της πίστεως και της πατρίδος στους δύσκολους καιρούς μας. Διαπρεσβειών του Αγίου Χρυσοστόμου λοιπόν,
να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά, να προσκαλέσω όλους τους αδελφούς μας δραμηνούς συμπολίτες το διήμερο αυτό 10 και 11 Σεπτεμβρίου να βρεθούν κοντά μας, να συμπανηγυρίσουμε αυτήν την ωραιοτάτη επέτειο εκδήλωση τιμής και μνήμης και να ζήσουμε μαζί ένα αξέχαστο διήμερο για όλη την επόμενη εκκλησιαστική, σχολική, αθλητική και εν γέννη χρονιά με υγεία και χαρά. Χρόνια πολλά, ο Θεός μαζί μας. Με πολύ μεγάλη χαρά αποδέχτηκα και αποδέχτηκε και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση για να συμμετέχουμε και εμείς εμπράκτως σε αυτές τις διήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, για να μπορέσουμε και εμείς να δηλώσουμε ένα βροντερό παρόν στα 100 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής. Είναι εκδηλώσεις οι οποίες πραγματικά γίνονται για να τιμήσουμε όλους αυτούς που με τον αγώνα τους δώσανε το δικαίωμα σήμερα εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές αυτές τις εκδηλώσεις και καλώς δήμαρχος αυτής της πόλης όλους τους συμπολίτες μας να παραβρεθούν 10 και 11 του μηνός σε αυτή την μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, τιμώντας ουσιαστικά όλους αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους πρέπει να τιμούμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνον. Ευχαριστώ τον πατέρα Γεράσιμο για τα πολύ καλά λόγια. Ήταν μια πρόταση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή μας, γιατί έχουμε πολύ έντονο το μικροασιατικό στοιχείο και πιστεύω ότι ο κόσμος που θα επισκεφτεί αυτές τις διήμερες εκδηλώσεις θα μείνει ενθουσιασμένος. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο της Δράμας.